470 κρούσματα του νέου κορονοϊού ανακοίνωσε την Κυριακή στην Κύπρο το Υπουργείο Υγείας, ενώ δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι. Τα νέα περιστατικά εντοπίστηκαν επί συνόλου 55.096 τεστ ανίχνευσης. Το ποσοστό θετικότητας υπολογίζεται στο 0,85%, αριθμός που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η Κύπρος παραμένει πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διενέργεια τεστ ανά 100.000 κατοίκους. Στα νοσοκομεία του ΟΚΙΠΗ νοσηλεύονται συνολικά 225 ασθενείς με κορονοϊό, εκ των οποίων οι 31 είναι διασωληνωμένοι, οι 2 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ εκτός αναπνευστήρα και οι 24 σε ΜΑΦ. Στο μέτωπο των εμβολίων, η Κύπρος, έχοντας εξασφαλίσει τις μέγιστες ποσότητες που τις αναλογούν στα διαθέσιμα αδειοδοτημένα εμβόλια, βρίσκεται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για την προμήθεια του ρωσικού εμβολίου Sputnik V, όταν αυτό εξασφαλίσει την άδεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Μέχρι τις 10 Απριλίου στην Κύπρο είχαν γίνει πάνω από 185.000 εμβολιασμοί, εκ των οποίων περίπου 52.000 αφορούν τη λήψη και των 2 δόσεων. Εξάλλου, τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου έχουν λάβει το 82% των ατόμων άνω των 80 ετών και το 76% της ηλικιακής ομάδας 70 έως 79 ετών.